Έχω τη μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στα γραφεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αμφιλοχίας, όπου θα μιλήσουμε με τον αρχιμουσικό Γιώργο Τσόγκα για μια σπουδαία πρόσκληση που δέχθηκε η Φιλαρμονική Αμφιλοχίας να συμμετέχει στη γιορτή που διοργανώνει ο Σύλλογος Φλόγα, παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες στην Αθήνα στις 28 Δεκεμβρίου. Περισσότερο όμως θα μας πει ο αρχιμουσικός Γιώργος Τσόγκα. Για τη σημερινή σας παρουσία εδώ, προκειμένου να δημοσιοποιήσουμε ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Όντως, η Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας δέχτηκε μία ακόμη σημαντικότατη πρόσκληση, αυτή τη φορά από ένα πολύ ευαίσθητο σύλλογο, το Σύλλογο Φλόγα Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια. Ο Σύλλογος Φλόγα με Νεοπλασματική Ασθένεια, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι έχει μία πολύ σημαντική παρουσία και ένα πολύ σπουδαίο έργο όσον αφορά τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εμείς έχουμε ξαναβρεθεί σε παρόμοια εκδήλωση πριν 4-5 χρόνια περίπου στο Σύλλογο Ελπίδα στην Αθήνα. Και πραγματικά η παρουσία μας εκεί, πέρα από τη χαρά που δώσαμε στα παιδιά, ήταν κάτι που μας συγκλώνησε και μας έμεινε αιώνια χαραγμένο στο μυαλό. Η Φιλαρμονική μας λοιπόν θα συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή που θα γίνει στις 28 Δεκεμβρίου, στους ξενώνες του Συλλόγου Φλόγα, στο Βουδί, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε ετοιμάσει ένα εορταστικό χριστουγεννιάτικο μουσικό πρόγραμμα για τα παιδιά περίπου 1-2 ώρες. Έχουμε ήδη με προσωπική πρωτοβουλία απευθύνει προσκλήσεις σε σημαντικότερους καλλιτέχνες. Και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε μαζί μας σημαντικούς καλλιτέχνες και περιμένουμε όλοι με μεγάλη χαρά τη συμμετοχή μας σε αυτή τη γιορτή. Πρέπει να σας πω ότι η ευαισθησία των δικών μας παιδιών, των παιδιών της Φιλαρμονικής, αλλά και των ανθρώπων του Δήμου είναι τεράστια για τέτοια θέματα. Με μεγάλη χαρά και ο Δήμαρχος ο κ. Κιμήσης και η πρόεδρός μας, καθώς και όλο το Συμβούλιο της ΚΕΚΑΔΑ, αποδεχτήκαν αυτή την πρόσκληση και έδωσαν αμέσως την εγκρισή τους για να συμμετέχουν. Πρέπει να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Τρυφωνίδου, είναι η πρόεδρος του Ιδρύματος Φλόγα, την οικογένεια Κωστόπουλου από το Αγρίνιο, καθώς και την κυρία Κατσιφλόρου, Γενική Διευθύντρια του Ξενοδοχείου Ήπειρους Παλάσσου στα Ιωάννινα, για την αμέριστη συμπαράσταση προκειμένου να ολοκληρωθεί το όλο εγχείρημα. Θέλω να ελπίζω πως η συμμετοχή μας θα βάλει το δικό της λιθαράκι προκειμένου αυτά τα παιδιά να νιώσουν ό,τι περισσότερο μπορούν να νιώσουν αυτές τις χριστουγεννιάτικες και εορταστικές ημέρες και να τους γεμίσουμε με συναισθήματα χαράς και αισιοδοξίας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά και περισσότερο σε όλα τα παιδιά που σε όλο τον κόσμο με κάποιο τρόπο νοσούν ή πάσουν από κάποια αρρώστια. Θα κάνουμε μια συζήτηση με τον Γιώργο Τσόγκα, τον αρχιμουσικό, με την πρόεδρο του ΚΕΚΑΔΑ, κυρία Γούλα, και με την απογραφή του Δημάρχου, την κυρία Ειρήνη Ζόβα. Θέλουμε να μιλήσουμε για γενικότερα για την Φιλαρμονική, αλλά και για την αποστολή της στην Οδυσσό. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Γούλα. Κυρία Γούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Είστε περίπου ένα χρόνο στη διοίκηση της Φιλαρμονικής Αμφιλοχίας και γενικότερα του ΚΕΚΑΔΑ. Θέλω να μου πείτε τις εντυπώσεις σας από τη διοίκηση του νομικού προσώπου και της Φιλαρμονικής που εκπροσωπείτε από παιδιά εντός και εκτός συνόρων. Κοιτάξτε, όταν μου έγινε η πρόταση να συμμετέχω και να προεδρεύσω το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου, σίγουρα ήταν μια πρόκληση για μένα, γιατί είχε πολλά διαφορετικά στοιχεία και πολλά διαφορετικά αντικείμενα που έπρεπε να ασχοληθώ. Όπως η παιδική σταθμή, η φιλαρμονική, το ΚΑΠΗ, η διοίκηση του σταδίου και κάποιων επιπέδων. Σίγουρα όλα αυτά έχουν να κάνουν με διαφορετικό κόσμο, με διαφορετικά άτομα και ήταν για μένα μια πρόκληση. Τώρα για τη φιλαρμονική, είχα δει πολλές εμφανίσεις από πριν, παρακολουθούσα την πορεία της γενικότερα, τις εμφανίσεις που είχε κάνει, τις αποστολές. Ήξερα ότι ήταν ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο θα έπρεπε να δώσω περισσότερη βαρύτητα, ας πούμε. Πώς κρίνετε τη συνεργασία σας με τον αρχιμουσικό Γιώργο Τσόγκα και τους μουσικούς του? Πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Καταλαβαίνω τις ανάγκες των μουσικών και των παιδιών που συμμετέχουν. Η δουλειά που κάνουν είναι σημαντική. Αυτό έχει φανεί και από όλες τις αποστολές και όλες τις εμφανίσεις που έχουν κάνει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με αποκορύφωμα την αποστολή στην Οδυσσό που κάνουν πριν λίγες μέρες. Θέλω να μου πείτε για την αποστολή αυτή στην Οδυσσό και κυρίως πώς συνεργαστήκατε με τα παιδιά και με τον κύριο Τσόγκα για να προετοιμαστείτε. Όταν έγινε αυτή η πρόταση, ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και για τον αρχιμουσικό και για τα παιδιά προπάντων. Θα συμμετείχαν
κάτι τόσο σπουδαίο. Αρχίσαμε να διοργανώνουμε το ταξίδι, την αποστολή. Ο κύριος Τσόπλας ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της προετοιμασίας. Το να φύγουμε από μια τόσο μικρή πόλη, να ταξιδέψουμε, να πάμε τόσο μακριά και να παίξουμε στην Όπερα της Οδυσσού, που είναι η δεύτερη πιο μεγάλη και πιο σπουδαία στην Ευρώπη, σίγουρα ήταν ό,τι πιο σημαντικό έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ό,τι πιο σημαντικό για τα παιδιά και για τον ίδιο τον μουσικό. Εμείς, σαν νομικό πρόσωπο, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο. Πιστεύω ότι ήταν μία από τις πιο καλές αποστολές της Φιλαρμονικής. Αυτός που με περισσότερες λεπτομέρειες θα μπορεί να σας μιλήσει για το ταξίδι και για την αποστολή είναι ο μουσικός ο κ. Τσόκας. Ως ελληνικούς και φωτεινούς, μέσα από τη μουσική μεγάλων Ελλήνων δημιουργών και ένα μουσικό σύνολο που εκπροσωπεί το Δήμο Αμφιλοχίας της χώρας μου. Σας εύχομαι καλή ακρόαση και τις ολόθερμες ευχές επάλι μου για την ημέρα της πόλης Οδυσσού. Σπράσνικα! Επίσης με την Ελληνική Υπουργή. Καβούλα να λέει τα καλύτερα για εσάς και για την φιλαρμονική μας. Δεν και για την φιλαρμονική μας. Θέλω να μου πείτε πώς φτάσατε στο σημείο να παίζετε στη μεγαλύτερη όπερα της Οδυσσού, αλλά και για τις εκδηλώσεις για τα 223 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο για τα πολύ καλά της λόγια. Θεωρώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Όσον αφορά την πρόσκληση για τον Οδυσσό, πριν 3 με 4 μήνες περίπου ήρθαμε σε μια επαφή με το Ίδρυμα Μπούγουρα. Μας κάναμε μια πρόσκληση και μας καλέσαν σε μια πολύ σπουδαία συνέντευξη για να μπορούμε να δούμε αν καταρχήν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία που ήρθε μετά. Η πρόσκληση στον Οδυσσό ήταν ό,τι πιο σημαντικό έχει γίνει προς το παρόν για μας. Ήταν μια πρόσκληση η οποία αφορούσε ένα πολύ σπουδαίο ταξίδι, ένα δύσκολο ταξίδι και αφορούσε η κατάληξή της, θα ήταν μια πολύ μεγάλη συναυλία στην Όπερα της Οδυσσού. Καταλαβαίνετε ότι μια τόσο μεγάλη συναυλία ήθελε πάρα πολύ σκληρή προετοιμασία, ήθελε να συντονιστούν πάρα πολλοί άνθρωποι για να βγει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Όσον αφορά την συναυλία μας στην Όπερα της Οδυσσού, μαζί με τα παιδιά, την ώρα που ανεβήκαμε στη σκηνή, έως την ώρα που τελείωσε η συναυλία μας, αυτό που ζήσαμε θεωρώ ότι δεν περιγράφει την ολογία. Ένα όνειρό σας έγινε πραγματικότητα, καθώς συγκλονίσατε με τη μουσική σας στην όπερα της Οδυσσού. Θέλω να μου πείτε λίγα λόγια για αυτή την εξαίρεση την παιδιά. Καταρχήν θέλω να πω ότι τα όνειρά μας μαζί με τα παιδιά δεν σταματάνε ούτε τελειώνουν ποτέ σε μια όπερα ή σε μια συναυλία. Το πιο σημαντικό είναι ότι βάζουμε στόχους και προσπαθούμε αυτούς τους στόχους όσο περνάει ο καιρός να τους φτάνουμε. Όσον αφορά την όπερα της Οδυσσού, είπα και πριν ότι η συμμετοχή του κόσμου, η προσέλευση του κόσμου, τα πολλά πράγματα που δεχτήκαμε μετά, τα συγχαρητήρια που δεχτήκαμε μετά, αλλά πάνω απ' όλα η αποδοχή για αυτό που κάνουν τα ίδια τα παιδιά, γιατί για μας σημαντικό είναι και η ψυχολογία των παιδιών, τα παιδιά να δουν σημαντικότατα πράγματα και να έρθουν σε επαφή με σπουδαίο κόσμο, ήταν το πιο σημαντικό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Γι' αυτό και μόνο θεωρώ ότι ήταν ένας στόχος ακόμη. Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για ένα τόσο σπουδαίο όνειρο, βεβαίως είναι και μια τεράστια εμπειρία, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένας πολύ σημαντικός στόχος. Για μας οι στόχοι δεν τελειώνουν και ξεκινάνε σε μια όπερα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν μεγάλο ή σπουδαίο αυτό που κάναμε όλοι μαζί. Πώς έφτασε σε σημείο η Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας να συμμετέχει σε τόσο σπουδαία μουσικά έργα και πώς προέκυψαν όλες αυτές τις σπουδαίες γνωριμίες? Όλες αυτές τις σημαντικές εμφανίσεις που έχουν συμβεί την τελευταία 7 ετία, έχουν μια φυσιολογική εξέλιξη και αυτή καθορίζεται από την εξέλιξη των παιδιών μουσικά. Τα παιδιά καθημερινά δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό, έχουν επαρκέστατες μουσικές γνώσεις, κάνουν τεράστιες θυσίες, προσπαθούν να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό κάθε φορά και καταλαβαίνετε ότι με κάθε μουσική εμφάνιση έχουν και μια μεγαλύτερη εμπειρία. Σιγά σιγά λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τόσα σπουδαία μουσικά γεγονότα. Αλλά αυτά όλα ξαναλέω και πρέπει να το τονίσω ότι στηρίζεται στις θυσίες που κάνουν τα παιδιά. Βέβαια υπάρχει και ο Δήμος από πίσω που στηρίζει εμπράκτως και σε καθημερινή βάση. Ο Δήμαρχος, το Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Δεκαδά, η Πρόεδρος και όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι που βάζει το δικό τους λιθαράκι ώστε να φτάσουμε ως εδώ. Θέλω να τονίσω επίσης ότι και η αγάπη που δεχόμαστε καθημερινά από τους συμπολίτες μας, από τους γονείς που βοηθάνε τα παιδιά και τα κατευθύνουν σωστά, θα έλεγα, ώστε να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία,
είναι από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες που μας έχουν φτάσει ως εδώ. Κύριε Τζόντα, είστε 19 χρόνια στην Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας. Μετά από τόσα χρόνια θα πίστευε κανείς ότι θα είχατε κουραστεί ή δεν θα διεκδικούσατε όλους αυτούς τους στόχους που έχετε, όλες αυτές τις επιτυχίες, θα έλεγα, που έχετε φτάσει μέχρι τώρα. Τι σας κρατάει τόσο ενεργό, τόσο εσάς όσο και τα παιδιά? Η βασική πηγή ενέργειας θα λέγαμε ότι είναι τα ίδια τα παιδιά και το ίδιο το αντικείμενο, δηλαδή η μουσική. Όταν ασχολείσαι με μουσική, θεωρώ ότι δεν νιώθεις ποτέ άγριος. Εκείνο που πρέπει να τονίσω είναι αυτό που είπα πριν, είναι τα παιδιά. Τα παιδιά, και ειδικά τα παιδιά εδώ της Αμφιλοχίας και τα παιδιά της Φιλαρμονικής ειδικότερα, είναι, τα θεωρώ οικογένειά μου, είμαστε πάρα πολλές ώρες καθημερινά μαζί, έχουμε κάνει πολύ σημαντικά ταξίδια. Είναι προφανέστατο ότι δένεσαι μαζί τους, όπως αυτά έχουν δεθεί μαζί μας, και καθημερινά σου δίνουν την ευκαιρία να διεκδικήσεις παραπάνω στόχους και για τα παιδιά, αλλά και για τον ίδιο σου το Δήμο. Ο Δήμος και το όνομα της Αμφιλοχίας, το όνομα του μικρού μας Δήμου, είναι για μας πολύ σημαντικό το να τον φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και προσπαθούμε καθημερινά γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω τι στόχους έχετε για την επόμενη χρονιά. Έχουμε ήδη αρκετές πολύ σημαντικές προτάσεις για την νέα χρονιά που έρχεται. Η πρόταση θα αξιολογήσουμε αυτές τις προτάσεις. Θα δούμε τι αρμόζεται στο μουσικό μας ρεπερτόριο. Οι επόμενοι στόχοι και οι επόμενες προτάσεις πέρα από τις εθνικές υποκριστικές εκδηλώσεις που έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είναι δεδομένες. Ξέρουμε το πρόγραμμα που μας αναλογεί και πρέπει να φέρουμε εις πέρας. Θα κινηθούμε πάνω στην πρόταση την οποία θα αξιολογήσουμε και θα προετοιμάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Κυρία Ζόλβα, εκπροσωπήσατε το γραφείο του Δημάρχου Αμφιλοχίας. Ταξιδέψατε κι εσείς με τη Φιλαρμονική Συνοδισσό. Θέλω να μου πείτε τις εντυπώσεις σας από το όμορφο αυτό ταξίδι και την επικοινωνία με τους υψηλά ιστάμενους εκεί στο χώρο και τις παραδόσεις των δώρων που επιμεληθήκατε. Βασίλη, πραγματικά για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη το να επιλεγώ για να συνοδεύσω την Φιλαρμονική Αμφιλοχίας, ειδικά στην ιστορική πόλη της Οδυσσού. Η επίσκεψή μας εκεί έγινε σε ένα διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων για τα 223 χρόνια ίδρυσής της. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχό μου που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω αυτό το ταξίδι. Πολύ σημαντικό για μένα που εκπροσώπησα, που ήμουν μάλλον και εγώ στην αντιπροσωπεία εκπροσώπησης του Δήμου Αμφιλοχίας και του ΚΕΚΑΔΑ Αμφιλοχίας. Ευχαριστώ τον κύριο Τσόγκα που πρότεινε την δική μου συμμετοχή σε αυτή την αποστολή και την κυρία Γούλα που είχαμε μια άριστη συνεργασία. Γενικότερα όμως με όλους τους συνοδούς από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το Συμβούλιο του ΚΕΚΑΔΑ. Το ταξίδι στην Οδυσσό ήταν πραγματικά εμπειρία. Εμπειρία να ταξιδεύεις με παιδιά ηλικίας σχολικής αλλά και παιδιά μετά το σχολείο που τόσα χρόνια συμμετέχουν στη Φιλαρμονική Αμφιλοχίας, να βλέπεις πώς δουλεύουν τη μουσική τους καθημερινά, να τα βλέπεις να αγχώνονται, να γελάνε, να αναποθούν κάτι τόσο πολύ, τον αρχιμαέστρο, τον κύριο Τσόγκα, να είναι τόσο γλυκός και να φωνάζει τόσο ήρεμα τα παιδιά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση όμως η εμπειρία παραμένει. Η συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Μπούμπουρα, τον κύριο Παντελή Μπούμπουρα, όπως και με το Δήμαρχο της Οδυσσού, ήταν πολύ σημαντική. Ανταλλάξαμε απόψεις για τις δύο πόλεις μας. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας σε πρόσκληση που θα γίνει από το Δήμο αλλά και την Εκκλησία της πόλης μας για το έτος 2018 που θα είναι και ο εορτασμός του Αγίου Αθανασίου για τα 150 χρόνια και περιμένουμε ξανά να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις των δύο πόλεων αυτών. Πολύ σημαντική θέλω να πω ότι ήταν η επίσκεψή μας στο κτίριο της Φιλικής Εταιρείας. Η ξενάγησή μας εκεί και η φιλοξενία από το Σοφρόνης Παραδεισόπουλος. Κάναμε ανταλλαγή απόψεων και συζητήσαμε για τις βιβλιοθήκες που υπήρχαν εκεί και είδαμε ότι υπάρχει έδαφος συνεργασίας γενικότερα μεταξύ του Ιδρύματος εκεί του Κέντρου Πολιτισμού και του ΚΕΚΑΔΑ Αμφιλοχίας. Θέλω να πω ευχαριστώ σε όσους όλους συμμετείχαν, στα παιδιά, αλλά και στους υπεύθυνους της αποστολής. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα μιλήσουμε με τους μουσικούς, τους προγραμματικούς πρωταγωνιστές των μουσικών παραστάσεων της Φιλαρμονικής μας. Κάθε ταξίδι με τη Φιλαρμονική είναι πολύ σημαντικό, όμως το ταξίδι μας στην Οδυσσό θα μας μείνει σίγουρα ξέχαστο.
Το ότι βρεθήκαμε και παίξαμε σε μια τεράστια αίθουσα με τόσο κόσμο σίγουρα μας προκάλεσε άγχος. Το οποίο βέβαια κατά τη διάρκεια της συναυλίας μετατράπηκε σε χαρά, σε συγκίνηση, βλέποντας τους ανθρώπους να συμμετέχουν, να τραγουδάνε και να τους αρέσει αυτό που παρουσιάσαμε. Η αποστολή στην Οδυσσό ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για μας και γενικώς στη Φιλαρμονική έχουμε δεθεί όλοι μεταξύ μας, νιώθουμε οικογένεια ο ένας τον άλλον και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σε αυτή τη Φιλαρμονική. Και η δικιά μας επιβράβευση για όλους αυτούς τους σκόπους που κάναμε και τις πρόβες. Περίμενα ποτέ ότι από τη στιγμή που θα συμμετείχα σε μια μουσική ομάδα, ότι θα ζήσω τόσες σημαντικές και αξέχαστες εμπειρίες σαν αυτήν την αποστολή στην Οδυσσό. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενη και πιστεύω πως μπορούμε να εξελιχθούμε και να ζήσουμε ακόμα περισσότερα και σημαντικότερα γεγονότα. Η αποστολή στην Οδυσσό αποτελούταν από 45 άτομα. Μέσα σε αυτούς, εκτός από τους μουσικούς, ήταν ο αρχιμουσικός ο κύριος Τσόγκας, από το Συμβούλιο του ΚΙΚΑΔΑ ο Αντιπρόεδρος ο κύριος Γαλαζούλας Θωμάς, η κυρία Φρυδερίκη Λαμπράκη, η κυρία Σοφία Ανδρίκουλα, από το Γραφείο του Δημάρχου η κυρία Ειρήνη Ζόβα και επίσημος φωτογράφος της αποστολής ήταν ο συμπολίτης μας ο κύριος Ηλίας Νακόπουλος. Τους ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή τους και για τη βοήθειά τους σε αυτή την αποστολή. Πριν κλείσουμε, κύριε Τσόγκα, θέλετε να πείτε κάτι? Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω το πόσο σημαντικές και σπουδαίες εντυπώσεις αφήσαμε στον κόσμο τον οποίο συναναστραφήκαμε, στον κόσμο με τον οποίο ήρθαμε σε επαφή, στον κόσμο που παρακολούθησε τη συναυλία μας. Ήδη μας έχει μεταφερθεί με προσωπική επιστολή του κυρίου Μπούμπουρα αλλά και του Δημάρχου της Οδυσσού τα πολλά και τη θερμά συγχαρητήρια για αυτή τη σπουδαία συναυλία. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας ξανά για να δώσουμε μια σπουδαία μουσική παράσταση ξανά στην Οδυσσό στον επόμενο χρόνο ή στα επόμενα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην αποστολή, τους ανθρώπους από του Συμβουλίου, την κυρία Ζόβα, την πρόεδρο μου, την κυρία Γούλα, τον κύριο Νακόπουλο, τον φωτογράφο μας και συμπολίτη μας, ο οποίος καθημερινά απεικόνιζε όλες τις σημαντικές μας στιγμές, και να ευχαριστήσω γενικότερα όλο τον κόσμο για τη θετική άβρα και τη θετική ενέργεια που μας έστειλε, είτε ήταν εδώ στην Αμφιλοχία, είτε όσοι συμμετείχαν ενεργά στην Οδυσσό. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Τζουβάνα, για την συνέντευξη και να σας ευχηθώ καλή τύχη. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μου παραχωρήσατε και εσείς τα παιδιά, η κυρία Ζόβα, η κυρία Γούλα. Εύχομαι πάντα επιτυχίες και να βγάζετε από αστροπρόσωποι.